Felipe é dos Pizimias, esse negócio de sangue próprio que me ensinou, e eu vi a catadica se de poveri eresi no arianismo. Prostimento na Gion Pateron, αναγνώσκεται από το Ιερό Ευαγγέλιο ένα τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου, της προσευχής του Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα Του κατά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μετά τον μυστικό δείπνο. Σε ένα σημείο αυτής της συγκλονιστικής προσευχής, ο Κύριος ομιλεί για την αιώνια ζωή και εξηγεί τι είναι η αιώνια ζωή. Είπε, αιώνια ζωή είναι η διαρκής πρόοδος στη γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του ιδίου του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Θεός Πατήρ απέστειλε στον κόσμο. Η γνώση αυτή δεν είναι θεωρητική, αλλά εμπειρία της κοινωνίας του Θεού. Ουσιαστικά αυτή η θεογνωσία παρέχεται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές που πιστεύουν και αγαπούν τον Κύριο και επιθυμούν να τον γνωρίσουν προσωπικά. Ας καλλιεργούμε λοιπόν τον πόθο να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό για να ζούμε σε κάποιο βαθμό ήδη από την παρούσα ζωή την ανέκφραστη χαρά της αιωνιότητος. Στις ιερές ώρες της προσευχής, της μελέτης του Θείου Λόγου, των ιερών ακολουθιών και της συμμετοχής στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, συναντούμε τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και κατοικεί εντός μας και γεμίζει τη ζωή μας με χαρά και ειρήνη. Ασύγκριτα ωραιότερη όμως θα είναι η ζωή με τον Κύριο στην αιωνιότητα. Εκεί θα πλέουμε μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού και δεν θα φορτένουμε τη θέα του προσώπου Του. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Κύριος Ιησούς στον Ουράνιο Πατέρα φανερώνει τη σχέση ισοτιμίας μεταξύ Του. Τα λόγια της προσευχής Του δεν θα μπορούσε να τα πει ένας κοινός θνητός. Λέγει προς τον Πατέρα, «Όλα όσα ανήκουν σε μένα δικά σου είναι, όπως και τα δικά σου είναι δικά μου». Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αείδιος Υιός, ο οποίος απευθύνεται προς τον Πατέρα ως ίσος προς ίσον. Ας έρθουν τώρα οι Αριανοί ή οι απόγονοί τους οι χιλιαστές, οι οποίοι άλλοι αιρετικοί θεωρούν τον Ιησού Χριστό κτίσμα και δημιούργημα του Θεού και ας μας εξηγήσουν πώς τολμούν να λένε ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Θεό Πατέρα, εφόσον ο ίδιος δηλώνει ότι σε Αυτόν ανήκουν όλα όσα ανήκουν και στο Πατέρα. Είναι εντελώς αστήρικτη η πλάνη τους, όπως ακριβώς απέδειξε και η Σύνοδος η Ενικαία, η οποία ανεκήρυξε τον Χριστό Υιόν Θεού, Πατρί και Πνεύματι σύγχρονον. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο συνέταξαν οι Άγιοι Πατέρες που εορτάζουμε σήμερα, ομολογούμε και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή. Ας μένουμε λοιπόν στερεωμένοι στη πίστη για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Η πίστη στον Ιησού Χριστό ως Θεό αποτελεί το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Πολύ σημαντικό είναι και το σημείο όπου ο Κύριος εκφράζει στην αρχιερατική προσευχή τη μεγαλύτερη επιθυμία Του για τους πιστούς μαθητές Του όλων των αιώνων. Παρακαλεί τον Ουράνιο Πατέρα να τους διατηρήσει ενωμένους μαζί Του και ενωμένους μεταξύ τους μέσα στην Εκκλησία. Αποτελεί λοιπόν χρέος επιτακτικό όλων μας να καλλιεργούμε αυτό το πνεύμα της ενότητος. Να προσευχόμαστε να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως και της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Να παρακαλούμε επίσης τον Άγιο Θεό για τους πεπλανημένους αδελφούς μας, αυτούς που απομακρύνθηκαν από την πίμνη του Χριστού και δημιούργησαν σκίσματα και διαιρέσεις, ώστε να επιστρέψουν και να γίνει μία πίμνη εις ποιμήν.
όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή, και εις τους αιώνας.